Η Μίνα ως καλή δημοσιογράφος χθες έβαζε ένα ερώτημα, το οποίο προφανώς δεν το έκανε τυχαία. Θυμίζω εγώ το ερώτημα, γιατί σήμερα έχει να μας δώσει την απάντηση. Το ερώτημα λοιπόν που έθετε η Μίνα χθες είναι αν στο μηχάνημα αυτό, το τελευταίας τεχνολογίας που παρελήφθη μόλις τον προηγούμενο Ιανουάριο, όπως μας έλεγες, και σκανάρονται τα δέματα πριν μπουν στο αεροπλάνο που θα τα μεταφέρει, αν λοιπόν υπάρχει μνήμη, ώστε να βρουν οι αστυνομικοί τώρα το πακέτο και να καταλάβουν αν ήταν αυλεψία του υπαλλήλου ή αν ήταν άλλου είδους αιτία αυτή που έκανε να μην εντοπιστεί. Κυρία μου. Λοιπόν, έχουν μνήμη. Έχουν μνήμη. Βεβαίως και έχουν μνήμη. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι το πακέτο το οποίο στάλθηκε στον Σόιμπλε έχει βρεθεί. Πράγματι είναι ένα πακέτο το οποίο ταχυδρομήθηκε στις 14 του μηνός. Είναι ένα πακέτο το οποίο οι τρομοκράτες το έριξαν στο κουτί. Δεν ξέρουμε σε ποιο κουτί. Το επαναλαμβάνω αυτό, υπάρχει λόγος που το λέω. Δεν ξέρουμε σε ποιο κουτί. Ή στις 12 ή στις 13 του μηνός. Ναι. Το εντόπισαν λοιπόν. Ήταν εύκολο να το εντοπίσουν γιατί είχε το barcode επάνω. Επειδή δεν έγινε η έκρηξη, το βλέπουμε και εδώ. Έχει όλα τα χαρτιά, άρα με το σκανάρισμα του barcode βγαίνει αμέσως. Πολύ σωστά, ακριβώς. Περιμένω να μας πεις με αγωνία. Θα περίμενα γιατί έχω να σου πω και κάτι άλλο που είναι ακόμη πιο σοβαρό. Και οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής πιστεύουν ότι θα εντοπίσουν στη μνήμη του μηχανήματος και το δεύτερο πακέτο που πήγε στη Γαλλία, απλώς χρειάζεται λίγος χρόνος παραπάνω. Τώρα, θέλω να σας πω μια είδηση της τελευταίας στιγμής ότι οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής ερευνούν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να υπήρξε δοκιμαστική αποστολή παγιδευμένου πακέτου. Τι εννοείς? Τι εννοώ? Εννοώ ότι ερευνούν σοβαρά το ενδεχόμενο, ψάχνοντας να δουν πώς είναι δυνατόν να πέρασαν αυτά τα δύο πακέτα από το μηχάνημα. Ερευνούν λοιπόν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να έστειλαν οι τρομοκράτες πριν από τη Γαλλία και την Γερμανία ένα άλλο παγιδευμένο φάκελο σε μια ελεγχόμενη διεύθυνση, σε έναν ελεγχόμενο δικό τους άνθρωπο, για να δουν, να δοκιμάσουν εάν μπορεί να περάσει με τη συγκεκριμένη ποσότητα. Ένα λεπτό, γιατί έχουμε παραλείψει ένα κρίσιμο κρίκο. Αυτό που λες σημαίνει ότι από την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί, και εδώ είναι η είδηση, οι αστυνομικοί λοιπόν μας λέει η Μίνα Καραμίτρου ότι βρήκαν στη μνήμη του μηχανήματος που σκανάρει τα δέματα το συγκεκριμένο δέμα που πήγε στο Σόιμπλε. Αυτό είναι εύκολο, γιατί το δέμα δεν έχει εκραγεί, είναι μέχρι και το barcode αναγνώσιμο. Άρα, ναι, σκανάρει τον barcode και βλέπει αμέσως σε δευτερόλεπτα τη φωτογραφία. Ναι. Στο δεύτερο δέμα έχει καταστραφεί ο φάκελος, θα γίνει το σκανάρισμα προς τα πίσω, θα εντοπιστεί αν δεν έχει ήδη εντοπιστεί. Το ερώτημα λοιπόν είναι, όταν ανακάλεσαν την εικόνα του δέματος Μίνα, φάνηκε αυλεψία του υπαλλήλου, ο οποίος δεν πήρε χαμπάρι ότι μέσα έχει εκρηκτικά, ή ότι το μηχάνημα δεν διάβασε τα εκρηκτικά? Γιατί ακούσαμε ότι το μηχάνημα αυτό, μας έλεγε ο Βασίλης στο βίντεο του, εντοπίζει τα εκρηκτικά. Ναι. Και φωνάζει. Φυσικά και εντοπίζει τα εκρηκτικά, και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι κάθε φορά που θα εντοπίσει εκρηκτική ύλη, αναβοσβήνει ένα φως που υπάρχει στο μηχάνημα και ηχή σιρήνα. Λοιπόν, οι άνθρωποι που ήταν εκείνη την ώρα στο συγκεκριμένο μηχάνημα και έκαναν τον έλεγχο είναι κάθετοι ότι ούτε φως άναψε, ούτε σιρήνα άκουσαν. Τι μπορεί τώρα να συνέβη? Μπορεί να ήταν ο μηχανισμός τέτοιος ώστε να μην μπόρεσε το μηχάνημα να τον εντοπίσει? Να ξεκινήσω εγώ από κάτι άλλο. Μήπως επειδή ακούσαμε ότι μπαίνουν πολλά πολλά τα δέματα, δεν πέρασε με τον σωστό τρόπο? Αυτό μπορούν να το εντοπίσουν οι αστυνομικοί, γιατί προφανώς από τον τρόπο που θα φαίνεται η σκαναρισμένη φωτογραφία του δέματος θα προκύπτει αν σωστά πέρασε από το μηχάνημα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πέρασαν πολλά πακέτα μαζί από το μηχάνημα, αλλά εγώ έχω την αίσθηση, την εντύπωση και ενδεχομένως ένα κομμάτι πληροφόρησης ότι δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Αυτό που λες είναι το πιο ανησυχητικό από όλα, γιατί σημαίνει ότι κανονικά έγινε η διαδικασία, κανονικά σκαναρίστηκε το πακέτο και το μηχάνημα το τελευταίας τεχνολογίας δεν διάβασε το εκρηκτικό. Ξέρεις κάτι, υπάρχει κάτι σε αυτή τη συνδεσμολογία του μηχανισμού, σε αυτή τη βόμβα, που προβληματίζει. Οι Γερμανοί λοιπόν μας ενημέρωσαν ότι οι τρομοκράτες είχαν τοποθετήσει 31 γραμμάρια πυροτεχνική σύνθεση, έτσι το αναφέρουν μέσα στο. Ναι, πράγματι πρόκειται για πυρίτιδα και μάλιστα κακή ποιότητα πυρίτιδα, αλλά ήταν 31 γραμμάρια. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η ακρίβεια στα γραμμάρια σίγουρα έχει κάποιο σκοπό, κάποιο στόχο. Άρα λες ότι φτιάξαν ένα πακέτο με τέτοιο τρόπο και τόση ποσότητα που να μην μπορεί να το διαβάσει το μηχάνημα. Που αυτό να δείχνει πρόβλημα με το μηχάνημα. Δείχνει βαθιά γνώση, πρώτα απ' όλα, έτσι.
προφανώς και πειραματισμό, όπως το είπες από την αρχή, που μπορεί να έχει προηγηθεί, αλλά δείχνει ότι κάποιος ξέρει πάρα πολύ καλά τις δυνατότητες του τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματος. Πάντως, πρέπει να σου πω ότι η Συνωμοσία Πυρών της Φωτιάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση που έχει αποδείξει ότι δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Σκέψου ότι γνώριζαν ότι η εισαγγελέα Τσατάνη το τελευταίο διάστημα, λίγο πριν. Δεν είχε την συνοδεία. Δεν είχε την συνοδεία. Αυτό δεν γίνεται έτσι. Θέλει βαθιά γνώση, θέλει παρακολούθηση, θέλει ψάξιμο. Λοιπόν, η Συνωμοσία μας έχει αποδείξει ότι ό,τι θέλει να το κάνει, το κάνει πάρα πολύ οργανωμένα, είναι πάρα πολύ διαβασμένη. Θα περίμενα λοιπόν ότι ακόμα και για το μηχάνημα, θα είχαν ψάξει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Πληροφορίες που μας δίνει η Μοίρα Καναμίτρου είναι σημαντικές, είναι πάρα πολύ σοβαρές. Το λέω λοιπόν ξανά. Με βάση την ενημέρωσή της, το ρεπορτάζ της, η φωτογραφία του σκαναρισμένου πακέτου προς τον Σόιμπλε, αυτό που είναι άθικτο, βρέθηκε και φαίνεται ότι μάλλον ήταν έτσι κατασκευασμένος ο εκρηκτικός μηχανισμός μικρής ισχύος. Που ναι, δεν... ανάφλεξη θα προκαλούσε, όχι έκρηξη. Που δεν μπορούσε να εντοπιστεί από το μηχάνημα, το οποίο μηχάνημα δεν είναι αυτό το κλασικό μόνο που ξέρουμε εμείς στα αεροδρόμια, που με τις ακτίνες διαβάζει αυτό που βλέπουμε. Είναι ένα πιο εξελιγμένο μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας, γερμανικής κιόλας, προελεύσεως, το οποίο όταν εντοπίσει εκρηκτικό, ηχεί και συναγερμός. Που σημαίνει πρακτικά ότι ακόμα και ένας υπάλληλος δεν το δει με τα μάτια του ή δεν το αναγνωρίσει, το μηχάνημα που διαβάζει το συναγερμό χτυπάει και εκεί σταματάνε όλα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι τελευταία τεχνολογία. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο είναι πιστοποιημένο να περνάνε μέσα εκρηκτικά και ναρκωτικά και να τα εντοπίζει αμέσως. Δεν ήταν δηλαδή ένα μηχάνημα, θέλω να σας πω, του σωρού. Έτσι. Είναι ένα μηχάνημα πιστοποιημένο τελευταία τεχνολογία. Πολύ σημαντικό. Κρατάω και αυτό που είπες, ότι το τόνισες με τον τρόπο που ξέρουμε, ότι δεν είναι ακόμα σαφές ποια μέρα και από ποιο κουτί. Ναι. Έφυγε το δέμα. Προφανώς κάτι σημαίνει στην έρευνα αυτό. Ναι, σημαίνει πολλά. Απλώς θα ήθελα προς το παρόν να μείνουμε σε αυτό, γιατί είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι της έρευνας προς το παρόν. Πάμε τώρα στον κύριο Καραϊωσηφίδη που τον έχουμε στο τηλέφωνο. Είναι αεροναυπηγός, εκδότης και διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα και πολλές φορές προσφεύγουμε στις εξειδικευμένες γνώσεις του. Για να ρωτήσω, κύριε Καραϊωσηφίδη, και καλησπέρα. Καλησπέρα. Τώρα, με αυτά που μας προσέθεσε η μήνα σήμερα, το πράγμα γίνεται ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, υπάρχει ένας τρόπος, μια μικρή ποσότητα εκρηκτικών να μην ανοιχνεύεται από τα τελευταία τεχνολογίας μηχανήματα. Αυτή η μικρή ποσότητα, έτσι όπως είναι τα 31 γραμμάρια, αν θα από ατύχημα εκρήγνει το μέσα στο αεροπλάνο, αυτό το αεροπλάνο της γραμμής που ήταν και γεμάτο επιβάτες, θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά, να το ρίξει, ή δεν είναι ικανή επειδή είναι μικρή ποσότητα. Καταρχήν, να σημειώσουμε ότι εδώ πέρα πρόκειται για άκαπτη πυρίτιδα, δηλαδή είναι ουσιαστικά το γέμισμα 4, 5, 6 φυσιγγείων κυνηγητικού όπλου. Τόση είναι η ποσότητα. Εάν αυτή η ποσότητα είναι ελεύθερη, δηλαδή τη βάλετε μέσα σε ένα αλουμινόχαρτο, που μάλλον κάτι τέτοιο ήταν το περιτύλιγμα, ή τέλος πάντων σε ένα φάκελο, απλώς αναφλέγεται. Εάν ήταν όμως μέσα σε ένα σωλήνα και κάναμε μια βόμβα σωλήνα, τότε θα είχαμε μια έκρηξη και θα ήταν επικίνδυνο. Διαφορετικά, ακόμη και μια εστία φωτιάς, αν δημιουργούσε στο χώρο των αποσκευών, υπάρχει πρόβλεψη για καταστολή. Άλλωστε, αυτά τα εμπορεύματα ταξιδεύουν, οι επιστολές ταχυδρομείου ταξιδεύουν μέσα σε εμπορευματοκιβώτια τα οποία έχουν και αυτά την ικανότητα να καταστρέφουν την πυρκαγιά. Εγώ όμως ήθελα να σημειώσω κάτι. Πάντως, η αλήθεια είναι, έτσι όπως ακούγεται, μοιάζει μικρή ποσότητα και μας λέτε ότι δεν είναι μια βόμβα ισχύως που θα μπορούσε με βεβαιότητα να ρίξει ένα αεροπλάνο, αλλά μια ανάφλεξη εκεί στο χώρο που υπάρχουν οι αποσκευές, μια έκρηξη και προφανώς μια ανάφλεξη, το ποια έκταση θα πάρει είναι απρόβλεπτο. Είναι απρόβλεπτο. Το λέω γιατί από πυρκαγιά, σε χώρο αποσκευών έχει πέσει αεροπλάνο, παρότι υπήρχε σύστημα πυρόσβεσης, υπάρχει συγκεκριμένο αεροπορικό δυστύχημα. Το σύστημα πυρόσβεσης δεν μπόρεσε να αναχαιτήσει τόσο γρήγορα όσο έπρεπε την πυρκαγιά και το αεροπλάνο έπεσε. Υπάρχουν πολλές αυτές τις περιπτώσεις. Απλώς μιλάμε για μεγαλύτερες ποσότητες υλικών. Υπάρχει πρόσφατη περίπτωση, πριν από 3 χρόνια, ένα αεροπλάνο έπεσε από ανάφλεξη μπαταριών. Είχε φορτίο μπαταρίες λιθίου, οι οποίες ανεφλέγησαν και έριξαν το αεροπλάνο. Στην προκειμένη περίπτωση όμως πρέπει να ανησυχούν πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί εάν πραγματικά διέφυγε η ποσότητα αυτή της εκρηκτικής ύλης από τα μηχανήματα, και εδώ πέρα σωστά είπατε, μιλάμε για μηχανήματα φασματογράφους, δηλαδή δεν είναι αυτά που περνάμε συνήθως από μία... Αυτά που βλέπουμε τώρα είναι άλλα μηχανήματα, πολύ πιο εξελιγμένα. Εγκλωβίζει το περιεχόμενο
και ουσιαστικά ρυθμίζει τον αέρα. Και αν ο αέρας περιέχει στοιχεία χημικά, τα οποία πιθανότατα αναγάγουν σε κριτικές ύλες ή και σε ναρκωτικά, αυτομάτως ανιχνεύονται και μιλάμε και για εμπορευματοκιβώτια πολύ μεγαλύτερα. Όταν δεν ανιχνευτούν σημαίνει πια ότι επιστολές. Οι τρομοκράτες έχουν φτάσει ένα βήμα πιο μπροστά από τις αρχές και την τεχνολογία για τον εντοπισμό τους. Και αυτό πάντα είναι ό,τι πιο ανησυχητικό μπορεί να συμβεί. Ακριβώς. Και πρέπει να βρεθούμε ένα βήμα πιο μπροστά από αυτούς πλέον. Κύριε Καραϊωσιπίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσένα, Μήτρα. Μήνα, θα περιμένουμε. Προφανώς εξελίξεις. Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα από τις έρευνες. Μένω πάρα πολύ, θέλω να σου πω, και στη δήλωση του κύριου Τόσκα σήμερα, ο οποίος είναι πάντα πολύ προσεκτικός με τις λέξεις του. Αν πρόσεξες, είπε ότι δεν έχουμε ακόμα ενδείξεις για άλλα πακέτα. Για άλλα πακέτα τα οποία. Γι' αυτό έχουν και ο συναγερμός συνεχίζεται. Θέλω να σας πω ότι έχει δοθεί εντολή για άλλες 48 ώρες να είναι σε αλέρτη. Θα το δούμε και από την επόμενη τώρα στα διεθνή δημοσίευματα. Ευχαριστώ πολύ, τη Μήνα Καραμήτρου.